Γεια σου, Φλάβη. Τι συμβαίνει? Πηγαίνεις να βρεις μπογιές γιατί τελειώνουν οι μπογιές του Τόμ. Γιατί χρειάζεσαι τις μπογιές? Για να βαφτούν οι κολοκύθες του Halloween στο φεστιβάλ του Halloween της Αυτοκινητοπολής. Όλες οι μπογιές χρησιμοποιήθηκαν γιατί οι συμμετέχοντες στο φεστιβάλ θέλουν μια μεταμφίεση. Αυτά είναι άσχημα νέα για το φεστιβάλ. Πρέπει να βρεθούν μπογιές για τις κολοκύθες. Ας φωνάξουμε το σούπερ φορτηγό για βοήθεια. Κάρλ, η Φλάβη έχει ξεμείνει από μπογιές για τις κολοκύθες του φεστιβάλ του Halloween και μπορούμε πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε τη βοήθειά σου. Σε ποιο όχημα θα μετατραπείς? Ένα βιτιοφόρο φορτηγό με μπογιές. Καταπληκτικό! Υπέροχα, σούπερ φορτηγό. Είσαι πανέτοιμος να βοηθήσεις τη Φλάβη. Πάμε! Να το σούπερ φορτηγό, Φλάβη. Είναι ένα βιτιοφόρο φορτηγό με μπογιές. Πάμε να τροφοδοτήσουμε τις μπογιές για τις κολοκύθες, σούπερ φορτηγό. Καταπληκτικό, σούπερ φορτηγό. Κοίτα όλες αυτές τις μπογιές. Έχεις καθόλου πινέλα για να συνοδεύσουν τις μπογιές? Φλάβη, η επίπεδη καρότσα σου θα μεταφέρει τις κολοκύθες. Σούπερ φορτηγό, έχεις ένα σχέδιο κολοκύθας για να ζωγραφίσεις ένα παράδειγμα? Τα ζωγραφίστηκε πάνω στην κολοκύθα. Καταπληκτικό! Νομίζω πως θέλουν και αυτοί να βάψουν. Όλοι διασκεδάζουν. Ευχαριστούμε, σούπερ φορτηγό. Θέλεις να βαφτείς και εσύ, μωρό πίκλα? Είσαι μία κολοκύθα, μωρό πίκλα. Ευχαριστούμε και πάλι, σούπερ φορτηγό. Γεια σε όλους. Τα λέμε την επόμενη φορά. Σούπερ φορτηγό. Γεια σας, μωρά. Σίγουρα είναι χιονισμένα στην Αυτοκινητούπολη σήμερα. Νομίζω πως ίσως να έρχεται χιονοθύελλα.
Ω, κατάλαβα. Πηγαίνετε στο σπίτι του Άγιου Βασίλη να του κάνετε επίσκεψη. Λοιπόν, μην ανησυχείτε. Δεν έχετε πολύ ακόμα για να φτάσετε στην κορυφή. Γουάου, είναι συναρπαστικό. Αναρωτιέμαι τι θα κάνει ο Άγιος Βασίλης. Ω Θεέ μου, ο Άγιος Βασίλης δεν είναι σπίτι. Νομίζω πως έχεις δίκιο, μωρό Μπεν. Θα πρέπει να πάμε πίσω, να κατεβούμε το λόφο. Ω Θεέ μου, μωρά. Δεν νομίζω πως θα είναι ασφαλές για εσάς να κατεβείτε το λόφο μόνα σας. Αυτό δεν είναι σωστό. Κοιτάξτε, να ο Έκτορας. Ευτυχώς που είσαι εδώ. Νομίζω πως πρέπει να στείλουμε ψηλά το σήμα κινδύνου για το σούπερ φορτηγό. Μπορείς να βοηθήσεις. Ευχαριστούμε, Έκτορα. Ω, καλέ μου, Κάρλ. Είσαι τρελός. Δεν μπορείς να εκχιονίσεις με τέτοιο καιρό. Τα μωρά χρειάζονται τη βοήθειά σου. Κόλλησαν στο λόφο κοντά στο σπίτι του Άγιου Βασίλη και δεν μπορούν να βρουν ένα δρόμο για να κατέβουν. Εντάξει, ας πηγαίνουμε στη σπηλιά. Ποια μεταμόρφωση θα βοηθήσει να βγουν τα μωρά από τη χιονοθύελα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα? Τέλεια ιδέα, Κάρλ! Χρειαζόμαστε τίποτα άλλο σούπερ φορτηγό. Τέλεια ιδέα, σούπερ φορτηγό. Θα χρειαστούμε κάτι με το οποίο να μεταφέρουμε τα μωρά. Εντάξει, σούπερ φορτηγό. Είσαι έτοιμος να πας να σώσεις τα μωρά? Ας ανέβουμε το λόφο και ας σώσουμε τα μωρά. Μην ανησυχείτε, μωρά. Το σούπερ φορτηγό είναι εδώ για να σας βγάλει από αυτή τη χιονοθύελα. Αλλά πρώτα πρέπει να μπείτε μέσα στο τρέιλερ, ώστε το σούπερ φορτηγό να μπορέσει να σας μεταφέρει και να σας κατεβάσει από το λόφο. Ωραία δουλειά, μωρά. Εντάξει, σούπερ φορτηγό. Είναι ώρα να βάλεις σε λειτουργία αυτά τα σκι. Μην ανησυχείτε, μωρά. Το σούπερ φορτηγό είναι έμπειρο σκιέρ. Αλλά πρόσεξε αυτά τα δέντρα. Παραλίγο. Εντάξει, σούπερ φορτηγό. Πλησιάζει πολύ χιόνι. Μπορείς να το περάσεις?
Wow! Κρατηθείτε γερά, μωρά. Σχεδόν φτάσαμε. Εντάξει, μωρά. Κλείστε τα μάτια σας. Θα ψεκαστείτε με πολύ χιόνι όταν σταματήσουμε. Wow, σούπερ φορτηγό. Ήταν σκέτη τρέλα. Μπράβο, μωρά. Ήσασταν πολύ γενναία. Ειδικά εσύ, μωρό Φράνσις. Ίσως την επόμενη φορά που επισκεφτούμε τον Άγιο Βασίλη, να περιμένουμε πρώτα να τελειώσει χιονοθύελα. Τα λέμε την επόμενη φορά, παιδιά, και μείνετε ασφαλείς στο χιόνι. Γεια σας, μωρά. Πώς περάσατε στο σχολείο? Σας δώσανε μία ανάθεση. Πρέπει να κάνετε μία ταινία μικρού μικρούς. Με τι θέμα? Δεν έχετε ιδέα? Λοιπόν, ίσως το σούπερ φορτηγό να μπορούσε να βοηθήσει. Χαχα, Καρλ, ξέχασες να βάλεις το καπάκι στον αποχυμωτή. Φαίνεται πως το σούπερ φορτηγό κλείθηκε για δράση. Το μωρό Άμπερ και το μωρό Τόμ πρέπει να κάνουν μία ταινία μικρού μήκους. Αλλά δεν ξέρουν τι. Θα μπορούσες να τους βοηθήσεις? Ευχαριστούμε, σούπερ φορτηγό. Ένας καρχαρίας. Νομίζω πως ξέρω που το πας. Βουάου, Καρλ! Είναι καταπληκτικό! Εντάξει, πάμε να δούμε τα μωρά. Μωρά, το σούπερ φορτηγό είναι εδώ. Το σούπερ φορτηγό έχει μια ιδέα για την ταινία σας και θα είναι γεμάτη δράση. Πάμε στην παραλία. Γεια σου, Μπόμπι. Έχω υπέροχα νέα για σένα. Θα πρωταγωνιστήσεις σε μια ταινία. Και αυτοί είναι οι άλλοι πρωταγωνιστές. Εντάξει, θα είναι μία ταινία για μία επίθεση καρχαρία. Το σούπερ φορτηγό θα ακολουθήσει εσένα, Μπόμπι, και το μωρό Άμπερ σε μία σχεδίο. Κατόπιν θα υποδηθούμε μία σκηνή επίθεσης καρχαρία. Εντάξει, Μπόμπι, άρπαξε αυτή τη σχεδία και εσύ, μωρό Άμπερ, πήδα πάνω της. Δείχνεις ωραίος, μωρό Τόμ. Μπορείς να φωνάξεις δράση, μωρό Τόμ. Μπόμπι, το μωρό Άμπερ μόλις εντόπισε έναν πελώριο καρχαρία πίσω σου. Είναι ωραίο, μωρό Τόμ, ε? Ω, Θεέ μου! Καταπληκτικό!
Αυτή η ταινία θα είναι υπέροχη. Δεν νομίζεις, μωρό Τόμ? Σούπερ φορτηγό, ήσουν απίθανος ως καρχαρίας. Και εσύ τα πήγες υπέροχα, Μπόμπι. Τώρα μπορούμε να την δούμε. Γιατί δεν γυρίζουμε στο σχολείο να την προβάλλουμε εκεί? Φανταστικά, ε! Σου αρέσει, μωρό Τόμ? Και σένα, μωρό Άμπερ? Σούπερ φορτηγό? Σούπερ φορτηγό? Φυσικά, είναι ένας υπερήρωας. Απλώς εξαφανίστηκε. Εδώ είσαι! Ευχαριστούμε που μας βοήθησες με την ταινία Σούπερ φορτηγό. Τα μωρά είναι πολύ ευχαριστημένα με αυτή. Γεια σας, φίλοι. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σου, Ματ. Είναι η ιδανική καλοκαιρινή νύχτα για να κοιτάει κανείς τα άστρα. Wow. Στο διάστημα, ο ήλιος μπορεί να είναι ακόμα πιο φωτεινός από ότι είναι εδώ στον πλανήτη Γη, οπότε φοράει σκίαστρα για να προστατεύει τα μάτια του. Πού είναι ο Ρόκι? Είναι ένα ούφο με εξωγήινους μέσα. Ο Ρόκι πρέπει να τρόμαξε και να πέταξε μακριά. Νάτος! Του τέλειωσαν τα καύσιμα. Θα χαθεί στο διάστημα για πάντα. Τέλεια ιδέα, Ματ. Μοιάζει να είναι δουλειά για το σούπερ φορτηγό. Ο Ρόκι τρόμαξε από κάτι εξωγήινους, ξέμεινε από καύσιμα και πρόκειται να χαθεί για πάντα στο διάστημα. Φαντάζομαι πως υπάρχει μόνο ένα πράγμα που μπορεί να πιάσει έναν πύραυλο. Και αυτό είναι ένας άλλος πύραυλος. Wow, είσαι ένα σούπερ πύραυλος. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, εκτόξευση. Πήγαινε, σούπερ φορτηγό, πήγαινε!
Συνέχισε να ψάχνεις, σούπερ φορτηγό. Να η εξωγήινη που ο Ρόκι φοβήθηκε. Πρόσεχε, σούπερ φορτηγό. Ώστε απλά προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον Ρόκι, αλλά ήταν πολύ φοβισμένος για να ακούσει. Πετάει προς τη ζώνη των αστεροειδών. Εάν ο Ρόκι πιαστεί εκεί πέρα, θα σπάσει σε κομμάτια. Μην τα παρατάς, σούπερ φορτηγό. Οχ, όχι, δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Τον έχεις. Τέλεια ιδέα να του δώσεις λίγα από τα καύσιμά σου. Τώρα θα μπορέσει να πετάξει πίσω στη γη μαζί σου. Έλα, Ρόκι. Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από σένα. Ώρα να πάμε σπίτι. Τα παρακολούθησες όλα αυτά από το τηλεσκόπιο, Μαρκ. Έχουν σχεδόν φτάσει. Σωστά, Ματ. Ακόμα και κάποιος τόσο έμπειρος όσο ο Ρόκι θα πρέπει να παίρνει τα απαραίτητα εφόδια μαζί του όταν πηγαίνει ταξίδι. Ευτυχώς το σούπερ φορτηγό ήταν εδώ για να τον σώσει. Γεια σε όλους!